Εντείνεται η ομιχλώδη κατάσταση γύρω από την έκπληξη των εκλογών τη 21η Μαου, το κόμμα Νίκη, τι πιθανέ σχέσει του με επιχειρηματικού παράγοντε και στο βάθο η Ρώσοι. Αυτό προκύπτει από την τριγωνική σχέση του καταδικασμένου σε πολιετή καθίρξη, εφοπλιστή Βίκτορα Ρέστι, με το στενό του συνεργάτη Ανδρέα Βορίλα, πολιτευτή με το κόμμα Νίκη και τη συνεταιρική σχέση Ρώσων επιχειρηματιών με τον πρώτο. Οι Ρώσοι με έδρα το Μονακό επικράτησαν τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί με τον εφοπλιστή σε διαγωνισμό μακροχρόνια μίσθωση που συμμετείχαν πέντε σχήματα. Ο διαγωνισμό αφορούσε το κορυφαίο ακίνητο φιλέτο τη Ελλάδα, των 80 τρεμάτων τη Εκκλησία τη Ελλάδο, όπου στεγάζεται το ορφανοτροφείο βουλιαγμένη στον λαιμό, δίπλα ακριβώ από τον Αστέρα. Το ακίνητο είναι σε απόσταση μόλι 500 μέτρων από τι εγκαταστάσει του ραντάρ έρευνα τη πολεμική αεροπορία, το οποίο ελέγχει τι χαμηλέ διεισδύσει από τα νότια-νοτιοανατολικά του Σαρονικού κόλπου. Μέχρι την Τετάρτη 31 Μαου, θα πρέπει να μεταφερθούν 8,7 εκατομμύρια ευρώ στην Εκκλησία τη Ελλάδο από το σχήμα των Ρώσων επιχειρηματιών και του Βίκτορα Ρέστι. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα έφερε στο διαγωνισμό, σύμφωνα με πληροφορίε, ο Ανδρέα Βορήλα. Οι ίδιοι Ρώσοι επενδυτέ φέρονται να είναι και υποστηρικτέ του ίδιου κόμματο, όπου κανεί δεν ξέρει ποιο είναι επικεφαλή. Σημειώνεται πάντω πω ο εφοπλιστής Ρέστη διέψευσε με ανακοίνωση του πω βρίσκεται πίσω από τη χρηματοδότηση του κόμματο Νίκη, ωστόσο ο στενότατο συνεργάτη του, ο οποίο φέρεται σε πολλέ περιπτώσει ω εκπρόσωπό του, πολιτεύεται με το συγκεκριμένο κόμμα, η διαγωνιστική διαδικασία για το ακίνητο φιλέτο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο από την Εκκλησία τη Ελλάδο. Ενώ τον Ιανουάριο έπρεπε να καταβληθούν τα σχεδόν 9 εκατομμύρια ευρώ από τον πλειοδότη ώστε να προχωρήσει η μεταβίβαση του ακίνητου. Κάτι που άγνωστο γιατί δεν συνέβη μέχρι σήμερα. Αν την 31η Μαου δεν έχει καταβληθεί το αναφερθέν ποσό για να οριστικοποιηθεί η διαδικασία, ο πλειοδότη θα κηρυχθεί από την Εκκλησία τη Ελλάδο. Το ερώτημα είναι πώ γίνεται οι ιερέ business να εμπλέκονται με ιερά κόμματα, αν και επίσημα διαψεύδουν τόσο οι αρχιεπισκοποί όσο και Μητροπόλη, αλλά και οι ιερέ μονέ και στο τέλο Ρώσοι επιχειρηματίε με Έλληνε ολιγάρχε σε μια εποχή αποκλεισμού των ρωσικών επιχειρηματικών σχημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.